Καλή μου φίλη, φανταστική και πραγματική. Καλώς ορίσατε σε ένα βιντεάκι μου. Ένα βίντεο που προέκυψε αναπάντεχα και μου θυμίζει εκείνη τη φράση που λέει ότι όταν κάτι το θες πολύ, το σύμπαν συνειδητοποιεί για να σου το πραγματοποιήσει. Αν και δεν μπορώ να πω ότι η επιθυμία μου πραγματοποιήθηκε ακριβώς, τουλάχιστον πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο κομμάτι της και πολύ σύντομα η δική μου περιέργεια, όπως και η δική σας, θα αποκτήσει κάποια δεδομένα που λείπουν, κάποια data. Πάμε λοιπόν να δούμε. Και αφού ακόμα Tracer δεν υπάρχει ούτε λέπη. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Μιχάλη που με ειδοποίησε ότι γίνεται test ride στο Tenere. Ένα μηχανάκι σαφώς πιο ολοκληρωμένο έτσι κι αλλιώς από το Tracer. Έχουμε 20 λεπτάκια να πάρουμε μια γεύση. Τα μηνύματα είναι ήδη θετικότατα. Ένα πρώτο πολύ θετικό. Τη μοναδική αμφιβολία που είχα για αυτή τη μηχανή και μου πέρασε στο πρώτο δίλεπτο. Ο μοναδικός συνδυασμός μου λοιπόν για το συγκεκριμένο ήταν η σέλα, η οποία, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι πάνω. Είναι πολύ πιο άνετη από ό,τι περίμενα, τη φοβόμουν λιγάκι. Τώρα από θέμα κινητήρα, περίπου σαν να καβαλάω το δικό μου νιώθω, αλλά σε πιο smooth έκδοση. Καλά μου το είχαν πει ότι μοιάζει με μονοκύλινδρο η συμπεριφορά του. Πολύ ωραίο παιδιά, ένα στρατό. Είναι αρκετά δυνατό, αλλά όχι υπερβολικά. Σαφώς πια δίνω 900. Άλλο μηχανάκι τελείως. Κάλυψε φορνάρα εξαιρετική.
εξαιρέσει κανείς το θέμα του ύψους που είναι κάπως. Όχι ότι βέβαια έχεις κανένα θέμα, μια χαρά πάει. Αλλά είναι αρκετά ψηλό. Κατά τα άλλα, πολύ γνώριμο μου φαίνεται. Σε σχέση με το νησί που έχω καναλύσει, πολύ εύκολη μηχανή, δεν θα τρομάξει, αλλά δεν νομίζω θα λείψει από καλά να τίποτα. Πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ διασκεδαστική. Στο ερώτημα θα την αγόραζα. Δεν ξέρω, αν είχε κάνα χιλιάρικο λιγότερο θα έμπαινε πάρα πολύ ψηλά στο αυτή λίστα με τις πιθανές αγορές. Έχει και πάρα πολύ ωραίο ήχο, δεν ξέρω αν ακούγεται. Πώς μου φάνηκε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, με προβλημάτισε λιγάκι. Αυτό είναι γιατί τα χαρίσματά του δεν στα πετάει στη μούρη, αλλά τα εκτιμάς φαντάζομαι με τον καιρό. Δεν είναι μηχανή ενθουσιασμού, να το πω έτσι, αλλά είναι απόλυτα χρηστική. Μου άρεσε ο κινητήρας, με χάλασε όμως αρκετά το ύψος, παιδιά. Πραγματικά τη φοβήθηκα λιγάκι. Απ' την άλλη σέλα που περίμενα να μου δημιουργήσει θέμα, αποδείχθηκε πολύ πιο άνετη από ό,τι νόμιζα. Δυστυχώς δεν είχα και αρκετή ώρα για να μπορέσω να το χαρώ όπως πρέπει και να σχηματίσω και την κατάλληλη άποψη. Αλλά καταλαβαίνω γιατί λένε τόσο καλά λόγια όλοι για αυτό το κινητήρα. Γιατί συμπεριφέρεται, παιδιά, μέχρι τις 7.000 στροφές το πήγα εγώ σαν μονοκύλινδρο. Αλλά χωρίς να είναι μονοκύλινδρο, χωρίς τους κραδασμούς και χωρίς τους περιορισμούς ψηλά. Δρόμο βέβαια δεν είχα να το πάω πολύ περισσότερο από όσο πήγα. Όχι ότι χρειαζόταν και βέβαια, βέβαια. Αλλά ο κινητήρας είναι διαμάτι. Σε γενικές γραμμές πολύ θετικά, γενικά.
όλα τα δεδομένα. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς. Θα το επεξεργαστώ λίγο ακόμα και θα ακολουθήσει βίντεο με την άποψή μου για όλες τις μηχανές που έχω οδηγήσει. Αυτά προς το παρόν. Thanks for watching για άλλη μια φορά. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.